Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, οι συνάδελφοι προηγούμενα έβαλαν πολλές ερωτήσεις και νούμερα συγκλονιστικά. Εγώ ειλικρινά θέλω να ρωτήσω, ισχύονται σε αυτά τα νούμερα? Και αν ισχύει και το νούμερο που έδωσε ο κύριος Κοντός για τα 3.068.000 πολίτες ανασφάλιστους. Με ποια λογική, κύριε Υπουργέ, η κυβέρνηση στο προσχέδιο προϋπολογισμού που έχει καταθέσει μειώνει 2,8 δις τις δημόσιες δαπάνες για την υγεία και την κοινωνική ασφάλιση? Όταν υπάρχουν αυτές οι ανάγκες που αναφέρθηκαν προηγούμενα, είναι δυνατόν να κλείνετε νοσοκομεία, να συγχωνεύετε μονάδες και να οδηγείτε στην κινητικότητα εργαζόμενους του τομέα υγείας? Ξέρετε, κύριε Υπουργέ, ότι η έκθεση του ΟΑΣΑ λέει ότι η Ελλάδα κατέχει μία επίτιμη θέση, την πέμπτη θέση, ανάμεσα στις χώρες όπου ο πολίτης ψάχνει και δεν μπορεί να βρει γιατρό. Την πέμπτη θέση. Είναι δυνατόν να θεωρείτε σε όλη αυτή τη συντριβή που έχει συμβεί στους εργαζόμενους στα λαϊκά στρώματα ως μεγάλη επιτυχία τους 230.000 που καλύπτει το Health Voucher? Και δεν θέλω να σταθώ σε αυτό, γιατί υπόθηκαν πολλά από προηγούμενους συναδέλφους. Κύριε Υπουργέ, ο Υφυπουργός πριν από καιρό είπε, ο Υφυπουργός Υγείας, ότι πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν γίνεται αυτοί που δεν καταβάλουν εισφορές να έχουν τις ίδιες υπηρεσίες υγείας. Αλήθεια, φταίνε αυτοί? Φταίνε αυτοί που είναι άνεργοι? Φταίνε αυτοί που απολύονται και μένουν μακροχρόνια άνεργοι? Φταίνε αυτοί που αναγκάζονται να δουλέψουν σε συνθήκες μαύρης και αδήλωτης εργασίας? Ή φταίνε οι αυτά απασχολούμενοι που ενώ πλήρωναν πριν από χρόνια τις εισφορές τους αδυνατούν τα τελευταία χρόνια και έχουμε τραγικά περιστατικά που την ίσα στη στιγμή αναγκάζεστε κι εσείς να παρεμβαίνετε? Τελευταίο σημείο. Όντως θα έπρεπε να ήταν εδώ και ο Υπουργός Εργασίας και ο Υπουργός Οικονομικών. Διότι πρέπει να απαντηθεί και ένα άλλο ερώτημα. Πού έχουν πάει τα αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων? Πλήρωναν οι προηγούμενες γενιές εκατομμύρια, δισεκατομμύρια σε εισφορές? Κουρεύτηκαν. Γιατί δεν ανακεφαλοποιήθηκαν όπως έγινε με τις τράπεζες? Πολύ καυτό ερώτημα. Κάποιος πρέπει να το απαντήσει. Και με ποιο δικαίωμα? Με ποιο δικαίωμα έρχεστε και καταργείτε αυτό που ήταν πάντοτε η κοινωνική ασφάλιση, η αλληλεγγύη των γενναιών? Για να μας πείτε ότι αισθανόμαστε καλά με το προνόμιο των παλιών και διαφορούμε για τους νέους, αφού έχετε υποσκάψει όλο το σύστημα της κοινωνικής ασφάλισης. Τελειώνοντας, στη δικιά μας την αντίληψη, οι εργαζόμενοι δεν αποτελούν κόστος. Για σας είναι κόστος, όπου πρέπει να φτάσει στο μηδέν. Και δεν αφορά μόνο στους μισθούς και στις συντάξεις τους, αφορά σε ό,τι σήμαινε κοινωνικό κράτος. Το θεωρείτε πια πολυτέλεια για τους εργαζόμενους. Λοιπόν, εμείς το θεωρούμε δικαίωμά τους και θα επιχειρήσουμε μαζί τους να το ξαναβάλουμε σε αυτή την κατάσταση του δικαιώματος που τους ανήκει, γιατί έχουν δουλέψει πολύ σκληρά για να το έχουν.